καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και το τσίπουρο συνοδεύεται με τα πάντα. Τσίπουρο και κάτι εδώ στην παραλία Οφρυνίου τα τελευταία χρόνια. Ο Χρήστος και η Δέσποινα είναι εδώ, τους καλησπερίζουμε. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δόξα τω Θεώ. Πώς πάνε τα πράγματα? Πολύ ωραία. Καλό μήνα κιόλας, καλό καλοκαίρι σε όλους. Με καλούς ιονούς ξεκινάμε. Έτσι. Και θετική ενέργεια μετά από όλα αυτά τα οποία πέρασε ο Έλληνας. Ναι, πιστεύω ότι το χρειάζεται ο κόσμος. Να βγει λίγο έξω, να ξεχάσουμε αυτά που περάσαμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Πιστεύω το περάσαμε. Και από εκεί και πέρα θα δείξει το μέλλον. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια περίοδος η οποία ο κόσμος είναι ευδιάδετος, βγαίνει έξω, διασκεδάζει και μη τι άλλο. Το τσούζι κιόλας, πίνει και τσίπουρο. Και είμαστε εδώ για να τον υποδεχτούμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με εκλεκτούς μεζέδες, για πες μου λίγο. Με φρέσκα υλικά, με εκλεκτούς μεζέδες, με μεράκι και θα κάνουμε το απάντα για να περάσει καλά. Το τσίπουρο και κάτι πώς βγήκε, ήταν μια ιδέα που έγινε πράξη, για πείτε μου λίγο. Ήταν του συζύγου. Μάλιστα. Ναι, ήταν ο λόγος ότι δεν είναι μόνο τσίπουρο, το λέει και η λέξη, και κάτι. Έχουμε μαγειρευτά, έχουμε σούπες και φυσικά ούζο μεζέδες, κρεατικά, ψαρικά. Για όλες τις ώρες, έτσι. Για όλες τις ώρες. Από τις 11 έως όσο πάει. Και δημιουργείται και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και σχέσεις με τους πελάτες, τους επισκέπτες από τις χώρες των Βαλκανίων. Ναι, αυτό ήταν η επιθυμία μας, γι' αυτό και κρατήσαμε το μαγαζί μικρό. Έχουμε ταυτότητα, το βλέπουμε. Ναι. Ναι, είναι προσωπική υπόθεση. Θέλουμε να έχουμε την άμεση επαφή με τον πελάτη. Μάλιστα. Τι ελπίζετε γενικότερα για το επόμενο χρονικό διάστημα? Ό,τι καλύτερο. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά και οι δυο στα πόδια σας και να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Ευχαριστώ. Εδώ στην παραλία. Θα σας περιμένουμε όλους. Θα χαρούμε.